Τι? Είχατε πολύ λάκ. Ναι, ρε, γιατί ρε, δεν έχει σημά. Κατεβάζω κάτι. Τι κάνετε, παιδάκια? Σήμερα έχουμε κάτι από τα arcades. Το Phoenix. Ένα παιχνίδι το οποίο δημιούργησε η Hiraoka. Το έκανε publish η Taito, η Amtec, Τζακάρια, Amstar και Σεντούρι. Έβγαινε σε δύο εκδόσεις. Η μία ήταν η όρθια κανονική και η κοκτέιλ. Η κοκτέιλ είναι αυτή ξαπλωτή μου, που είναι σαν τραπεζάκι. Πώς ήταν το ποδοσφαιράκι? Οπ, bugs, κοίτα bugs. Δεν πειράζει, έτσι κι αλλιώς είναι μπέτα. Εδώ και καιρό, 5 χρόνια, 6 είναι μπέτα. Μπράβο μαλάκα! Το arcade βασιζόταν σε έναν Intel. Τι θα γίνει, ρε? 8085. Ο οποίος ήταν λίγο καλύτερος του 8080. Ο οποίος Z80 ήταν κλόνος του 8080. Αυτό λοιπόν βασίζεται σε αυτή τη CPU που είναι ικανή να τρέξει. Μπράβο, μπράβο, καλά πάμε. Με το μπλα μπλα μπορούν να τρέξουν συγκαταλέγοντες, αυτούς μπορούν να τρέξουν CPM. Το υπόλοιπο κομμάτι του arcade είναι πιο πολύ discrete logic. Δεν είναι κάτι, εντάξει, τα περισσότερα πράγματα που βλέπετε είναι από την CPU. Και εδώ φυσικά, γιατί εδώ είναι ο Amstrad. Ο Amstrad λοιπόν... Δεν θα γίνει δουλειά. Ο Amstrad λοιπόν έχει διάφορα arcade ports, όχι πάρα πολλά. Έχει το Pac-Man, το Space Invaders, δεν θυμάμαι κάτι άλλο, και αυτό. Είναι πολύ εύκολο σε έναν προγραμματιστή σχετικά που ξέρει τι κάνει να κάνει port την assembly από τον 8080 ή τον 8085 στην περίπτωσή μας στον Z80 του Amstrad, και από εκεί και πέρα να κάνει emulation τα γραφικά, γιατί είναι τελείως διαφορετικές οι αναλύσεις. Και φυσικά κάποια παιχνίδια, όχι αυτό, όπως το Pac-Man ας πούμε, χρησιμοποιούν hardware sprites και tile maps και τέτοια. Το είπα ότι και το Pac-Man είναι arcade port στον Amstrad. Φανταστικό, ένα προς ένα σχεδόν. Ωραία, εδώ είναι το Mothership. Το πρώτο παιχνίδι το οποίο σου βγάζει boss μετά τα waves. Έτσι λοιπόν εδώ ο Μάγκας το έκανε port το 2016. Είναι beta μορφή, έχει προβλήματα όπως βλέπετε, κάνει clipping και τετραγωνάκια γύρω από τα sprites και τρέχει όλο στη CPU. Ακόμα beta το έχει. Τέλος πάντων, είναι σε δύο γεύσεις. Είναι αυτή εδώ που είναι σε mode 1, σε 320x200 pixels με 4 χρώματα, πολύ ωραία προσεγμένα χρώματα. Και η άλλη είναι η mode 0 που θα δούμε τώρα, σε 160x200 χαμηλότερη ανάλυση, αλλά αντί για 4 χρώματα 16. Δεν θα λουπάρω το παιχνίδι συνέχεια. Αυτό ήταν ο τερματισμός του πρώτου γύρου. Δεν θα κάτσω και δεν τελειώνει ποτέ. Οπότε
πάμε να δούμε την έκδοση για mode 0. Το ίδιο παιχνίδι σε χαμηλότερη ανάλυση και περισσότερα χρώματα. Θα παίξουμε και εδώ ένα γύρο να το δείτε. Ναι, ok. Η διαφορά είναι ελάχιστη, θα έλεγα, χρωματικά. Προτιμώ τη mode 1, το προηγούμενο δηλαδή. Αλλά δεν πειράζει. Ας το ξεκινήσουμε και εδώ. Αγαπημένο παιχνίδι. Θυμάμαι ότι στα ηλεκτρονικά, νομίζω αυτό δεν ήτανε που σκρόλαρε και σου φέρνε κάτω την οθόνη με το γαλαξία και τα αστέρια και παίζε αυτή τη μουσικούλα. Τι ήταν αυτό? Την κλασική μουσική. Και έπαιζε μουσική και ακούς και τα πιου 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 και ήτανε πολύ έτσι μελαγχολικό. Αλλά συνάμα ωραίο, παρτά. Όχι, δεν τα πήρα που προπούστα. Το πρόβλημά μου είναι τώρα που παίζω ότι παίζεις με τα πλήχτρα και βαράς με το space. Η ασπίδα βρίσκεται στο return. Πρέπει δηλαδή να φύγει το δάχτυλό μου και να πάει στο return για να πατήσω τη γαμώ ασπίδα. Δηλαδή εντάξει. Βρε φτα κάριολε. Το 2016. Βάλε cursor keys και ASD. AS. Να βαράω με το A και την ασπίδα στο S. Να μου πεις εσύ, κύριε μαλάκα, αφού είσαι simulator, γιατί δεν έκανες map τα πλήκτρα? Μπράβο! Εκεί που τα ήθελες. Μα το είπατε και μόνοι σας, κύριε μαλάκα. Πήγα μέσα, λέω εντάξει, το είχα παίξει λίγο όταν βγήκε και τώρα. Αλλά δεν είναι κάτι, το έχουμε έτσι, το έχουμε. 5 ζωές, το έχουμε. Έτσι που λες, στον WinApe, στον Πίθηκα, στον Αμστραντοπίθηκα, μπορείς να βάλεις ό,τι πλήκτρα θες όπου θες. Μπορείς να τα βάλεις στο joystick, μπορείς να τα βάλεις σε άλλα σημεία του... Πήγα να πω μαλακία, είδατε, γι' αυτό την πάτησα, αλλά θα την πω. Του πληκτρολογίου μπορούμε να το βάλουμε και στον κόλλο μας. Τι θα γίνει με αυτό, ρε πούστη? Αυτά τα πουλιά, οι φοίνικες, μου θυμίζουν και το αγαπημένο Exerion, που είναι και αγαπημένο του φίλου του Γεωάννα. Πήγαινα και το έπαιζα το Exerion σε ένα ψιλικατζίδικο που πήγαινα και αγόραζα το Pixel, και εκεί πέραμε και τσόντες σε περιοδικά. Μέσα στο Pixel βάζαμε και καμιά τσόντα. Τη δείχναμε εκεί στην κυρία, έκανε το κορόιδο η κυρία να πουλήσει θέλε. Μετά παίζαμε 10 θλόν. Έλα. Έλα. Έλα τσολιά μου. Μπορείς πρέπει να βαρώ στην άκρη. Να το πάρτα. Αυτό λοιπόν ήταν το arcade port του Phoenix. Χρειάζεσαι δηλαδή, αν θυμάμαι καλά, πώς το είχα φτιάξει, και τη ROM του Μάμε, κάτι τέτοιο. Ελπίζω να σας άρεσε. Έφυγα.